Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι πράγματι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την πολιτιστική ζωή της χώρας που υποδέχεται τα πρώτα 15 από τα 161 συνολικά μοναδικά δείγματα κυλαδικής τέχνης. Αρχαιότητες πολύ σπάνιας ομορφιάς και ανυπολόγιστης αξίας, τα οποία επιστρέφουν στο σπίτι τους χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοσίου και χωρίς πια αντιδικίες και νομικά εμπόδια. Χαράσουν έτσι ένα βατό μονοπάτι επαναπατριωτισμού και άλλων πολύτιμων τμήματων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στέλνοντας ένα μήνυμα σε κράτη, σε μουσεία, σε οργανισμούς, σε συλλέκτες, ότι αυτός ο γυρισμός, είναι και το όνομα της έκθεσης που θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να εγκαινιάσουμε, αγαπητή Σάντρα, δεν είναι απλά ηθικά επιβεβλημένος, αλλά είναι και τεχνικά, νομικά, εφικτός. Δεν ισχυρίζομαι προφανώς ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Το αντίθετο, όπως αποδείχθηκε και με την συλλογή αυτή, απαιτούνται διαπραγματεύσεις πολύπλοκες και σκληρές. Με τους σωστούς χειρισμούς όμως, αυτές μπορούν να οδηγούν σε συγκλήσεις και τελικά σε υποφελείς συμπράξεις. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνει αυτή η συμφωνία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ινστιτούτο του Αρχαίου Πολιτισμού, την οποία έχει ήδη κυρώσει η Βουλή των Ελλήνων. Και θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά τη Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού και τους συνεργάτες της που την ολοκλήρωσαν αθόρυβα και αποτελεσματικά και όπως εξήγησε αναλυτικά ο Υπουργός, πάντα σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που η Υπουργός μου ανέφερε την ύπαρξη αυτής της συλλογής, την οποία αγνοούσα όπως την αγνοούσαν και περισσότεροι στην πατρίδα μας. Και τότε της είπα ότι θα εξαντλήσουμε όλη μας τη νομική ευρηματικότητα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι με τον σωστό τρόπο η συλλογή αυτή πρέπει να επιστρέψει και θα επιστρέψει τελικά στην πατρίδα μας. Και όταν είχα την ευκαιρία προσωπικά να επισκεφθώ την οικία του συλλέκτη και να δω περί τίνος επρόκειτο, τότε αντελήφθη γιατί αυτή η προσπάθεια έπρεπε τελικά να τελεσφορήσει όπως και τελεσφόρησε. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν και την πρόεδρο του Μουσείου Κυλιαδικής Τέχνης, τη Σάντρα την Μαρινοπούλου. Θέλω να συγχαρώ και τον Διευθυντή του Μητροπολιτικού Μουσείου. Dear Max, thank you very much for being here. Και τα στελέχη των δύο οργανισμών που μόχθησαν για αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα, όπως το περιγράψατε, κύριε Χολάιν. Γιατί από τα μουσεία μας, αυτά τα αγγεία, αυτά τα ειδόλια πρωτίστως, θα ακτινοβολούν σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι ο επαναπατρισμός των αρχαιοτήτων δεν συνιστά μόνο μία διπλωματική νίκη εντός εισαγωγικών της χώρας μας, είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα για ολόκληρη την Οικουμένη. Διότι η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει παράλληλα με την έκθεση και τη διεθνή ανάδειξη της κυκλαδικής τέξης στο ΜΕΤ. Επί δεκαετίες, χωρίς καμία δαπάνη από τη δικιά μας την πλευρά και μάλιστα στην αίθουσα όπου θα εκτίθεται τα ευρήματα αυτής της συλλογής, θα δηλώνεται πια ευκρινώς ότι αυτά αποτελούν την ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Κάτι που συμβαίνει, από όσο γνωρίζω, για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του εμβληματικού μουσείου. Θέλω να θυμίσω ότι το Metropolitan Museum έχει παραπάνω από 7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Πολλαπλασιάστε τον αριθμό αυτό επί τα 25 χρόνια της έκθεσης. Αντιλαμβάνεστε το εύρος της προβολής του κυκλαδικού πολιτισμού του Αιγαίου σε ολόκληρη την Οικουμένη. Και τα εκατομμύρια
μάτια τα οποία θα αντικρίζουν αυτά τα εν πολλής άγνωστα έργα, θα γίνονται τελικά οι καλύτεροι πρεσβευτές του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Και θα είναι οι πρώτοι που θα αναγνωρίζουν ότι ναι, μεν μπορεί αυτές οι αρχαιότητες να εκτίθεται στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, όμως αποτελούν ιδιοκτησία της Ελλάδος και φαντάζομαι ότι όσο περισσότερο εξοικειώνονται με τη μοναδικότητα του κυκλαδικού πολιτισμού, τόσο θα θέλουν να επισκεφθούν και το λίκνο του κυκλαδικού πολιτισμού, που δεν είναι άλλο από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, όπου αναπτύχθηκε αυτός ο μοναδικός πολιτισμός πριν από, ξεκινώντας από 5.000 χρόνια. Και θα αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μια ιστορική περιουσία, η οποία αφού θα κάνει τον γύρο του στον κόσμο, τελικά θα γυρίσει στη γενέτειρά της για να επανενωθεί με την υπάρχουσα συλλογή και να παραμείνει έκτοτε και για πάντα στα ελληνικά μουσεία. Και όπως διαπιστώνετε, επιμένω σε αυτή την πολιτική διάσταση του εγχειρήματος, όχι μόνο γιατί άλλοι πολύ πιο αρμόδιοι από μένα μίλησαν και σίγουρα θα μιλήσουν για την αρχαιολογική και καλλιτεχνική σημασία αυτής της συλλογής. Εξάλλου θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα μικρό δείγμα από την ποιότητα αυτών των αντικειμένων σε λίγο. Αλλά όσο γιατί καταγράφει έμπρακτα την αποτελεσματικότητα αλλά και την ευρηματικότητα των επιλογών μας σχετικά με την επιστροφή αρχαιοτήτων στον τόπο μας. Γιατί σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η περίπλοκη, ναι, και αυτή η κοστοβόρα διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα σε 25 χρόνια με την ευθύνη του Μητροπολιτικού Μουσείου, ενώ στο μεταξύ θα μεσολαβήσει μια συνεργασία με τεράστια πολιτιστική υπεραξία, που αποτυπώθηκε και στο μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπεγράφει σήμερα μεταξύ του ΜΕΤ, του Μουσείου Κρατικής Τέχνης και του Υπουργείου Πολιτισμού. Και σε όσους με ψημιρούν, έχουμε και λίγους φίλους διαδηλωτές έξω από το μουσείο σήμερα, πιστεύω ότι χάνουν πραγματικά την ουσία, αναζητώντας μικροκομματικά συνθήματα σε μια διαδικασία η οποία, όπως έχω εξηγήσει, αναμφισβήτητα είναι προς όφελος της πατρίδας μας, διότι η Ελλάδα γίνεται πλέον ο μοναδικός κύριος της μεγαλύτερης συλλογής αρχαιοτήτων που θα επιστρέψει ποτέ στην πατρίδα μας. Και αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Και σε αντίθεση με όσα διαδίδονται φεδρά, θα έλεγα, από κάποιους οι οποίοι φαίνεται να μην γνωρίζουν ούτε τα βασικά της αρχαιολογικής νομοθεσίας, το ελληνικό δημόσιο όχι μόνο δεν παραιτείται από δικαιώματα και αξιώσεις του, αλλά αντίθετα διεκδικεί αυτά που του ανήκουν με ευθύνη και με ρεαλισμό, γι' αυτό και όταν χρειάζεται τα δανείζει για να μπορεί τελικά να τα κερδίζει. Το πρώτο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το δεύτερο για πάντα. Αναρωτιέμαι λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι αντιτίθεται στην επιλογή την οποία κάναμε, αν πρώτον γνώριζαν την ύπαρξη της συλλογής Stern πριν εμείς ασχοληθούμε με αυτή, και δεύτερον, αν είχαν κάποια πρόταση και αν πίστευαν πραγματικά ότι μια άλλη δικαστική διεκδίκηση θα μπορούσε να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο εμείς καταφέραμε τελικά να πετύχουμε. Σε μια ημέρα λοιπόν χαράς και γιορτής του πολιτισμού, δεν πιστεύω ότι χωρούν αυτές οι μίζερες προσεγγίσεις, ιδίως όπως είπα, από κύκλους που αγνοούν τα βασικά της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Αλλά επιστρέφω όμως στην ρεαλιστική διεκδίκηση της κληρονομιάς μας. Είναι μια πολιτική κεντρική δέσμευση της κυβέρνησής μας, η οποία διαπερνά και όλους τους χειρισμούς του αρμόδιου Υπουργείου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι στις αρχές του έτους, σε μια άλλη πολύ συγκινητική στιγμή, υποδεχθήκαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης το θράσμα του Φέγγαν. Ένα μικρό, πλην όμως πολύτιμο τμήμα, το οποίο επανενώθηκε ξανά με τη Ζωφόρο του Παρθενώνα για να σηματοδοτεί από εκεί το δρόμο της επιστροφής, της επανένωσης όλων των ακροτηριασμένων
λιπτών, τα οποία εξακολουθούν να εκτίθενται αλλού. Ένα οικουμενικό αίτημα, το οποίο πιστεύω ότι κάθε μέρα αποκτά και μεγαλύτερη δυναμική. Η Ιωνή, λοιπόν, είναι αίσιο. Και έναν από αυτούς αποτελεί και αυτή η έκθεση γυρισμός, ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, μια ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας και ταυτόχρονα όμως μια ισχυρή όσο και πρακτική προτροπή προς φορείς, προς άλλους ιδιώτες συλλέκτες, ώστε αυτό το ταξίδι της επιστροφής να ξεκινήσουν σύντομα και πολλές άλλες αρχαιότητες, οι οποίες έχουν με διάφορους τρόπους βρεθεί εκτός της πατρίδας μας. Κλείνω λοιπόν, ανυπομονώντας, και δεν θα πρέπει ποτέ να ακολουθούν έτσι μεγάλες ομιλίες μεταξύ του κοινού και του ενδιαφέροντός σας να δούμε τα εκθέματα αυτά, και εγώ ανυπομονώ να τα θαυμάσω, να τα ξαναδώ, αυτή τη φορά όχι σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, στο οποίο πρόσβαση έχουν ελάχιστοι, αλλά σε ένα ανοιχτό μουσείο, στο φυσικό του χώρο, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, μαζί με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Συγχαρητήρια και πάλι στους πρωταγωνιστές αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.